Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είναι μαζί μας. Είναι η Τατιάνα Ντοσπινέσκο, που είναι εργαζόμενη στην εστίαση και η οποία θα μοιραστεί μαζί μας και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για το τι σημαίνει εργοδοτική αυθαιρεσία, αλλά και πώς μπορείς να την κερδίζεις. Πολύ καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε όλοι για να ακούσετε τα προβλήματά μας που δουλεύουμε και εμείς στην εστία. Λέγομαι Τατιάνα Ντοσπινέσκου. Είμαι από τη Ρουμανία. Είμαι 26 χρόνια στην Ελλάδα, είμαι πατρεμένη, έχω δύο παιδιά. Δουλεύω ασταμάτητα 22 χρόνια σε ένα fast foodζάντικο πολύ γνωστή εταιρεία και goodies. Δουλεύω, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, θα τα πάμε στα τέρμα για τα παιδιά μας για να κερδίσουν και αυτοί τα δικαιώματά τους. Όπως σας είπα, εγώ δουλεύω ασταμάτητα 22 χρόνια. Δεν έχω δει ποτέ Σαββατοκύριακο, αργίες, γιατί είμαστε καλά παιδιά, δουλεύουμε εμείς, ξέρουμε να σκύψουμε το κεφάλι μας. Αργίες, Κυριακές, Χριστουγεννιάτικα, αυτά τίποτα δεν έχουμε δει από αυτά. Οι συμβασίοι μου βέβαια μας αναγκάζουν. Είμαστε πεντάωροι, σε οποία πεντάωροι δεν έχουμε δει ποτέ. Και τα παιδιά τώρα που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στο μαγαζί, τις κάρτες μας και αυτά, να τα δείτε. Μπαίνουμε 4, μπαίνουμε 3, μπαίνουμε 2 και τελειώνουμε ως γνωστόν 1-2 ώρα τη νύχτα όταν τελειώνουμε. Βέβαια τα αφεντικά μας είναι πολύ χαρούμενοι, γιατί έχουμε τους δούλους που κάνουμε τη δουλειά μας. Εντάξει. Όπως είπαμε όλα αυτά τα χρόνια, είχαμε προβλήματα, το συζητάγαμε και εμείς όσο και να σκύβουμε. Έχουμε τα προβλήματά μας, τα παιδιά μας, τα νίκια, τα αυτά, σκύβαμε το κεφάλι μας, δουλεύαμε. Προσπαθούσαμε, διαμαρτυρόμασταν, να ζητάμε λίγο τα δικαιώματά μας. Μας πετάγανε κάτι μαύρα εκεί, ίσα ίσα που να μας κλείσουν τα στόματα, γιατί χτυπάγαμε 12 ώρα και έπρεπε κάτι να δώσουν. Αλλά ποτέ δεν έχουμε βρει μια λύση βάσει σε αυτό. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε αλλάξει το εργοδότης. Ήρθε καινούριος εργοδότης, η οποία του εξηγήσαμε πάλι τα πράγματα πώς λειτουργούμε, σε οποία δεν βρήκαμε ποτέ πάλι καμία λύση και τα συνεχίσαμε συνέχεια στο ίδιο τροπάριο. Παρόλο που διαμαρτυρηθήκαμε, τα παιδιά όλοι μαζί κάναμε ολόκληρες ιστορίες, δεν βρήκαμε ποτέ την άκρη μας. Για καλή μας τύχη, συναντηθήκαμε τα παιδιά, τα υπέροχα αυτά τα παιδιά από το δίκτυο, που μας βοηθήσανε και μας δείξανε λίγο τα δικαιώματά μας, να βλέπουμε τι υπάρχει, πόσο πρέπει να πληρωνόμαστε, τι πρέπει να ζητάμε. Μας εξηγήσανε αυτή τη σύμβαση, δηλαδή που μπήκε τώρα από πέρσι, μπήκαν ξανά οι τριετίες, μπήκανε αυτά που εμείς το ζητάγαμε βέβαια, αλλά ο εργοδότης φυράει ναξιώτικα, δεν μας ενδιαφέρει, τέλος πάντων. Επειδή δεν βρήκαμε ποτέ άκρη σε αυτά, μαζί με αυτά τα παιδιά που μας στηρίξανε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλα τα παιδιά από τα άλλα συνδικάτα που ήρθανε, κάναμε ολόκληρη ιστορία, διαβάσαμε μπροστά στο μαγαζί, κάναμε ολόκληρα, μαζευτήκαμε με πανό, με αυτά, με τα παιδιά που δουλεύαμε, ρισκάραμε πάρα πολύ, γιατί με αυτά βέβαια ρισκάραμε τη δουλειά μας, όπως εγώ ρίσκαρα και έχασα τη δουλειά μου, αλλά δεν πειράζει, μια μικρή νίκη αυτή που κατάφερα εγώ θα ανοίξει όμως για τα άλλα παιδιά τους δρόμους για να μπορούμε να βρούμε κάπως την άκρη μας. Γιατί αυτό θέλω να βρούμε. Ο γιος μου είναι 20 χρονών, σπουδάζει στα Γιάννηνα. Πώς θα του πω εγώ πήγαινε στην εργασία μετά, όταν με βλέπει που πληρώνουμε 3,60 τόσες ώρες. Και μου λέει, μαμά, έχεις δίκιο. Δεν θα το βρούμε ποτέ. Για την ώρα. Γιατί υπάρχω και εύχομαι όλοι μας για να μπορούμε να κάνουμε αυτό. Μαζί με αυτά τα παιδιά γραφτήκαμε και εμείς στο σωματείο βέβαια και μετά όλα τα παιδιά από το μαγαζί, σε οποία έβγαλα εγώ λίγο το λόγο και τη στηρίξαμε και μπήκαμε όλοι μαζί. Αρχίσαμε με τα παιδιά από το δίκαιο και κάτσαμε με την ακρίβεια και βγάλαμε ακριβώς τους μισθούς μας, αυτά που μας χρωστάγανε όλες αυτές τις ώρες, τα βραδινά, τα νυχτερινά. Και πήγαμε, για παράδειγμα, στην επιθεώρηση εργασία που είχαμε το πρώτο ραντεβού. Ήρθε ο δικηγόρος, η οποία έκανε ότι δεν ήξερε καν τι υπάρχει. Αλλά ευτυχώς ήταν και εκεί στην επιθεώρηση εργασία μια πολύ αξιοπρέπεια προϊσταμένη, η οποία του εξήγησε πολύ ωραία τα δικαιώματά μας. Και την επόμενη συνάντηση που είχαμε, ήρθαν και μας προσφέρανε ένα ποσό, σε οποία πήρα αυτά τα λεφτά που δεν θα τα βλέπα ποτέ αν δεν θα υπήρχε όλα αυτά τα αγώνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά. Δικαιωθήκαμε τουλάχιστον σε αυτό.
συν την αποζημίωση, η οποία θα την πάρω, ας πούμε, μετά από, γιατί μου κάνει την απόλυση 4 μηνών. Δεν του άρεσε το αφεντικό μου αυτό, αλλά και εγώ το είπα, θα τον πάω στα τέρματα, γιατί δεν υπάρχει άλλο, γιατί κάπως πρέπει να συμπνήσουμε επιτέλους. Και μαζί το εξηγήσαμε και πάλι για την κλαδική τη σύμβαση, για τα δικαιώματά μας. Αυτά βέβαια σφύραγγε, δεν του άρεσε. Κάναμε ολόκληρο με το δίκτυο, κάναμε ολόκληρη χαρτιά, τυπώσαμε. Μοιράσαμε παντού γύρω στα μαγαζιά, να ξέρουνε. Τα παιδιά βέβαια, σαν και εμάς, είναι μέσα στην ανάγκη. Έχουμε οικογένειες, έχουμε τα νίκια, δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Και όλοι φοβούνται για τη δουλειά. Έχουμε και λόγω ηλικία. Εγώ είμαι 46 χρονών. Βέβαια, να σας πω κάτι, δεν πειράζει, ας είμαστε και 50 και 60, όταν δουλεύουμε, τα χέρια μας να δουλεύουν, να είμαστε καλά να δουλεύουμε και θα τα βγάλουμε. Δεν είναι, να μην μας πατάνε όμως αυτό, αυτό πρέπει να κερδίσουμε. Εγώ το μήνυμα αυτό το έχω δώσει στο μαγαζί και όλα τα παιδιά γύρω-γύρω από τα όλα, γιατί είμαστε πολλά μαγαζιά, μένουμε Περιστέρι και είμαστε στην Ανθούπολη. Σας λέω ειλικρινά, δηλαδή δεν υπάρχει, είναι αλήθειες οι οποίες πρέπει να ακουστούν. Να ακουστούν επιτέλους. Και να μπορούμε να στηρίξουμε όλα αυτά τα παιδιά. Έχουμε άνοια, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε όλα αυτά τα δικαιώματα τώρα που μας είπαν τα παιδιά. Και όταν τα παρουσιάσαμε, βέβαια, στο εργοδότη που τα ήξερε, αλλά ποτέ δεν ήθελε να τα δικαιώται και να λέει ότι ναι, έχουμε δίκιο. Τώρα τα παραδέχτηκε. Γιατί όταν στριμώχτηκε και είδε ότι υπάρχει, όταν είμαστε πολλοί, έχουμε τη δύναμη. Όταν πας μόνο σου, δεν πρόκειται να βρεις. Δεν πρόκειται να βρεις ποτέ το δίκαιο σου. Άμα συστηρίζουν ανθρώπους οι οποίοι δεν τους ήξερα ποτέ και όμως ήρθανε. Και εγώ θα πάω και θα στηρίξω. Αυτά το έχω κάνει, θα το κάνω, όχι μόνο για μένα το δίκαιο μου αυτό. Θέλω για τα παιδιά μου που σπουδάζουν αύριο μετάβριο, γιατί είναι Έλληνες και εγώ είμαι Ρουμάνα που λέω και πάντα θα το στηρίξω και είμαι υπερήφανη. Αλλά αυτά τα παιδιά που είναι Έλληνες, θέλω να βρουν. Δεν θέλω ο γιος μου αύριο μετάβριο να φύγει και να μου πάει στην Αγγλία να σπουδάζει, γιατί. Είναι πολύ καλό, σπουδάζει, είναι φυσική, είναι στα Γιάννηνα, δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, και πάει, βλέπω ότι θέλουνε. Γιατί να μην στηρίζουμε την Ελλάδα μας, ας πούμε, να έχουμε τις δουλειές μας, όλα τα παιδιά πάνε έξω. Και εγώ έχω τα αδέλφια μου στην Ιταλία, γιατί να πρέπει να πάμε. Εγώ ήρθα από τη Ρουμανία, ήμουν πολύ τυχερή όμως, γιατί βρέθηκα, δούλεψα, ας πούμε, βρέθηκα με καλούς ανθρώπους. Το θέμα είναι, δεν θέλω να φύγουν αυτά τα παιδιά, να σπουδάζουν και να έχουμε και εμείς εδώ, μπορούν να προσφέρουν τις δουλειές, είναι πανέξυπνα. Γιατί πρέπει να φύγουν και να είναι μακριά και από εμάς γονείς να μην τους έχουμε. Επειδή εγώ το ζω αυτό το πράγμα. Βέβαια είμαι τυχερή, γιατί πάντα και δούλεψα και εξτήριζα τα πάντα, αλλά δεν θέλω να φύγουν αυτά τα παιδιά έξω, να μην φύγει κανένας. Να είναι εδώ στην οικογένεια και να παλέψουμε τα δικαιώματά μας. Αυτό θέλω να περάσει λίγο. Εγώ βέβαια δικαιώθηκα γιατί είχα τώρα τα παιδιά και θα τους στηρίξω κι εγώ και τα παιδιά που δουλεύουν μαζί μου. Όταν πήρα αυτό το ποσό από τη θέωση εργασία και γύρισα την άλλη μέρα στη δουλειά, βέβαια ο αφεντικός τα είχε βάψει μαύρα, δεν του άρεσε. Αλλά διάφορο κι εγώ, του λέω καλά να πάθεις και θα σε κυνηγάω κακομοίρη μου, γιατί ήτανε αυτό που δεν μπορούν να τα κάνουν όλα τα παιδιά. Γιατί είναι δύσκολο να έχεις το αφεντικό σου, να το βλέπεις καθημερινά. Και τώρα εργάζομαι, γιατί εγώ πάω και του λέω πλέον τώρα. Τα δεν μου κάνεις τίποτα, του λέω. Θα δουλέψεις όπως δουλεύω εγώ, να δεις 22 χρόνια πώς δούλευα εγώ. Έλα, αγόρι μου, να δουλεύεις Σαββατοκύριακο, να δεις πώς είναι. Έλα να δεις, λέω, να βλέπω και εγώ τα παιδιά μου. Σαββατοκύριακο που δεν με βλέπανε ποτέ. Με κοιτάνε τώρα τα παιδιά μου, λέει, μαμά, τέτοια ώρα και είσαι εσύ σπίτι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό και δεν το κατάλαβα ποτέ, παιδιά. Το κατάλαβα αυτό το μήνα που καθόμουν σπίτι και γιατί μόνο την άδεια καθόμουν να τους βλέπω. Και με βλέπουν και λένε, μαμά μου, λέει, πω είστε εδώ, μου λέει, και δεν είσαι στη δουλειά. Δηλαδή είχαμε πάθει να τον ναρκωμανεί στην τόση μας, στη δουλειά. Πρέπει να πάω να προλάβω όλα, δεν υπάρχει. Αυτό θέλω, ναι, να δουλέψουμε. Να δουλέψουμε όμως normal. Ώρες οι οποίες να μπορούμε να βλέπουμε και τις οικογένειές μας, να πληρωνόμαστε σωστά. Θες, φίλε, να σου δουλέψω 5 ώρες. Ωραία, πλήρωσε με για 5 ώρες. Θες 12 ώρες και 15 ώρες θα σου δουλέψω. Αλλά πλήρωσε με. Όχι να μου πετάς μετά κάτι μαύρα και να λες ότι εντάξει, πρέπει να κλείσουμε, μου λέει το στόμα, γιατί δεν σου δώσα. Τι μου δώσες, το κάνω κάτι, πρέπει να σου κάνω καταγγελία εκείνη τη στιγμή. Γιατί αν θα το κάναμε όλοι, δεν θα υπήρχε αυτή η εκμετάλλευση. Εγώ αυτό το πιστεύω. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να προσπαθούμε λίγο να ενωθούμε και να μιλάμε, να το βγάλουμε. Τα παιδιά στο μαγαζί αυτή τη στιγμή, επειδή εγώ τον έχω αντιμετωπίσει και του τα λέω συνεχόμενα και τώρα πάω για δουλειά και δεν με πειράζει και του τα λέω ακόμα. Του λέω είσαι κλέφτης και με κοιτάει και
Μου λέει, ναι, του λέω, δεν σ' αρέσει. Α, τώρα του λέω, βγάζω αυτά τα 22 χρόνια που τα κράταγα και κάτσε ψήσε μέσα για να δεις πως ψήνονται αυτά τα μέσα στις θερμοκρασίες, χειμώνα, καλοκαίρι και δεν συμμαζεύεται. Χριστούγεννα εσύ έκανες, εγώ έκανα ποτέ. Δεν έκανα, τώρα όμως θα κάνω εγώ και θα ψήσεις εσύ τώρα, του λέω, γυρίσανε τα τέτοια. Ελπίζω να μην σας κουράζω με αυτά που λέω, απλά. Αυτά τα παιδιά από τα δίκτυο, αυτά τα παιδιά από τα συνδικάτα, αυτά τα παιδιά που μαζευτήκανε, στηριχτήκαμε και πήγαμε και κάναμε ολόκληρο αγώνα και πάμε και ακόμα θα συνεχίζουμε και θα βγάλουμε κι άλλα χαρτιά και εγώ μαζί τους θα είμαι. Και θα μιλάω και του λέω δεν πειράζει, εγώ μπροστά, τώρα που πήρα φόρα δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει, δεν θα αφήσω τίποτα να πέσει. Όταν μου βγάλε το ποσό το 3.500, η οποία είναι για τελευταία 2 χρόνια, του είπα, του λέω κανονικά έπρεπε να σε κυνηγάω, του λέω μέχρι τα 22 χρόνια έπρεπε να πληρώσω, όχι μόνο τα τελευταία 2. Αλλά λέω δεν πειράζει, γιατί του λέω θέλω να ξεμπερδεύω με σένα, γιατί θέλω να πάω για δουλειά, του λέω θα κάτσω εγώ μαζί να ασχοληθώ, γιατί θα πάω και στον επόμενο και θα το εξηγήσω από την αρχή, ότι αν δεν πληρώνει, θα σε πάω στα τέρμα πάλι όπως είναι. Άμα σ' αρέσει, γιατί έτσι όπως πάμε, θα σου δουλέψω απλά να πληρωθώ. Από εδώ και πέρα ξέρω τα δικαιώματά μου. Και αυτό θα πω και στα παιδιά να ξέρουμε τα δικαιώματά μας, να μην τους αφήσουμε να μας πατήσουν, να εξηγούμε από την αρχή. Μπήκε τώρα ξανά, τριετίες, όλα αυτά που έχουμε, οι αργίες, τα βράδια, πρέπει να τα πούμε. Όταν θα τα μιλήσουμε και θα τα πούμε και θα ξέρει ότι απέναντί του δεν είμαστε μόνο ντούλοι, όπως απαιτείς να σου δουλέψω. Δεν έχω λείψει μία μέρα από τη δουλειά μου. Μία μέρα από τη δουλειά μου. Αυτά του πήρα τα χαρτιά του και τα πέταξα στα μούτρα. Του λέω, δείξε μου εσύ που έχω μία μέρα από τη δουλειά, του λέω. Εσύ έκανες γιορτές και διακοπές. Εγώ έλειψα ποτέ. Όχι. Δεν είχε ποτέ να μου πει τίποτα. Γιατί βέβαια δεν έχει τραπεί. Του λέω, ντούλησα και εμένα, μπράβο. Μακάρι να έχει. Τώρα στην κουζίνα που δουλεύω εγώ, ένα άτομο έχει τώρα. Και έρχεται και αυτός λέει, βοήθεια. Τώρα κάτσε να βοηθάς, του λέω, για να δεις πώς είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που φτάσαμε σε αυτό, γιατί τώρα πλέον ξέρω ότι και τα παιδιά τώρα όλα τα παιδιά τώρα θα πάρουν τον δρόμο τους και θα αρχίσουν και αυτοί ένα-ένα να ζητούνε αυτά που πρέπει να δικαιούμαστε και θα το κάνουμε. Το θέμα είναι ότι αν είμαστε όλοι μαζεμένοι και θα είμαστε περισσότεροι, πάντα θα κερδίσουμε. Άμα πάμε μόνοι μας, δεν θα βρούμε τίποτα, δεν θα βρούμε την άκρη μας. Οπότε το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι ξέρουμε τα δικαιώματά μας πλέον, πολεμάμε γι' αυτό και να είμαστε όλοι μαζί, να βοηθάμε ένας τον άλλον. Αν είμαστε μαζί, μπορούμε να το καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θα συμμετέχω, τώρα που πήραμε φόρα και βλέπουμε και τα παιδιά από το μαγαζί όταν είδανε ότι κερδίσαμε, διώξανε ντελιβεράδες τώρα με τα χιόνια που είχαμε, ότι τα παιδιά δεν ήθελαν να ρισκάρουν τη ζωή τους να βγουν στο χιόνι. Και λέει, όχι, μου λέει, πρέπει να δουλέψετε. Γιατί δεν ήρθες εσύ με την τσιπάρα σου να πας στις παραγγελίες, ρε φίλε, και στέλνεις τα παιδιά στα χιόνια, γιατί? Όταν δεν πήγαν τα παιδιά, ήξεραν μετά, μου λέει, να σας κόψουμε το μεροκάματο. Πάρ' την καταγγελία σου τώρα για να δεις τι ωραία που είναι. Και δικαιωθήκαν τα παιδιά. Και το ίδιο ακολουθούσαμε κι εμείς και καθίστε, γιατί τώρα ξεκινήσαμε, όλοι τώρα θα πάρουν τον δρόμο τους και καλά θα κάνουνε. Για τα παιδιά μας, εμώ με μοιάζει αυτό, αύριο μετάύριο θέλω να βρούμε, να ξέρουν, να λένε ότι ξέρουμε αυτά που πρέπει να πάρουμε. Οπότε θες να σου δουλέψω, πλήρωσέ με φίλε, αλλιώς κάτσε, έλα εσύ να δουλέψεις, να δεις την γλύκα, που κάθε 5 λεπτά, αχ ζεστάθηκα, αλήθεια της λέω. Όταν εσύ δεν με πληρώνεις, εσύ πρέπει να σε βάλω εγώ στη φριτέζα. 22 χρόνια σου ψήνω. Φταίω εγώ. Δεν φταίω. Ο φωνιάς δεν φταίει σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ το είπα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι όλα τα παιδιά και αυτοί που δουλεύουν και σε ζών που πάνε και αυτά, να βρούνε το δίκιο τους και όταν θα είναι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι, έτσι θα είναι και ο αφεντικός τους θα έχει. Όταν έχεις ένα εργαζόμενο ο οποίο δεν είναι ευχαριστημένος, δεν μπορεί να σου αποδώσει και να σου κάνει τη δουλειά που θέλεις. Και δεν είναι και σωστή απέναντι και στο κάποιο άνθρωπο που παραγγείλει και θέλει να φάει το φαγητό του, γιατί ο άνθρωπος δεν φταίει με τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ μια απορία έχω μόνο. Βεβαίως. Όχι, στον Άσο να την πω την απορία μου. Πες μου τώρα ειλικρινά τι ερώτηση θα κάνεις εσύ μετά από όλο αυτό. Ωραία, εγώ νομίζω ότι η Τατιάνα τα είπε πραγματικά όλα.
Απλά σας υπενθυμίζω ότι τα τελευταία 3 χρόνια συζητάμε διαρκώς ότι από την εστίαση και τον τουρισμό οι εργοδοτικές οργανώσεις λένε δεν βρίσκουμε εργαζόμενους.